Φτιάχνουμε λοιπόν ψαρονέφρι με πουρέ πατάτας, μια πολύ πολύ γρήγορη κρέμα παρμεζάνας από πάνω, μια σαλτσούλα να πέσει πάνω από το ψαρονέφρι, να έχει την υγρασία του και θα φτιάξουμε και πολύ γρήγορα ατομικά ψωμάκια με μόλις δύο υλικά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε το ψαρονέφρι με την πατάτα. Θα χρειαστούμε δύο τεμάχια ψαρονέφρι, ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και πιπέρι. Και στη συνέχεια να δούμε τα υλικά για τον πουρέ, γιατί είναι πολύ γρήγορος και πουρές και στην κουζινομηχανή που θα το φτιάξω θα βγει τόσο βελούδινος. Για να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε γύρω στις 7 με 8 πατάτες αναλόγως το μέγεθος, 100 γραμμάρια βούτυρο, 250 ml γάλα, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, λίγο σκηνόπρασο, αλάτι και πιπέρι να παίξετε λίγο έτσι με τα χρώματα. Έχω ξεκινήσει, έχω βάλει το ψαρονέφρι φέι. Έχω απλά άλλο του περώσει. Δεν έχεις βάλει τίποτα άλλο, συγγνώμη. Πού? Τίποτα. Και αύριο. Λοιπόν, βάζουμε το ψαρονέφρι είτε σε ένα τηγανάκι είτε σε ένα σαρακισχαροτήγανο. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό, σας το έχω δείξει άπειρες φορές. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε μάθει. Πάμε να δούμε όμως πώς θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πουρέ. Θα χρησιμοποιήσω από πού να πάω από εδώ. Όχι, θα έρθω να πάρω τον κάδο του μίξερ και θα βάλω μέσα τις πατάτες. Τις πατάτες μόλις τις έβγαλα, θέλω να βράσετε τις πατάτες όπως είναι. Βλέπετε, αχνίζουν εδώ. Και βάζω τις πατατούλες μου μέσα στον κάδο του μίξερ και έρχομαι εδώ. Βρε Πέτρο μου, παρακαλώ. Συγγνώμη τώρα, ξαναδείξε λίγο τα υλικά. Έβαλες βραστές πατάτες, ναι. Γάλα. Και μεράκι, Φέι. Και μεράκι. Πώς βγήκε τόσο νόστιμο. Μοσχοκάριδο, εντάξει, σκηνόπρος, εντάξει, αλάτι, πιπέρι και το βουτυράκι. Και λες πώς γίνεται αυτό, ε. Λοιπόν, βάζουμε στον κάδο του μίξερ για να βγει τόσο βελούδινος και ωραίος ο πουρές σας. Βάζω τις πατάτες οι οποίες είναι βρασμένες. Θα χρησιμοποιήσω έναν από τους 5 αναδευτήρες της κουζινομηχανής, του κοσμήματος που έχουμε στην κουζίνα μας, της Kenwood. Και βάζω τον κάδο μέσα. Ωραία. Ανάβουμε το φωτάκι προφανώς. Είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα, πρέπει να ανάβετε το φωτάκι στην κουζινομηχανή, γιατί σας φτιάχνει και λίγο την ατμόσφαιρα. Βάζουμε, προσθέτουμε μέσα. Φτιάχνεσαι με το φωτάκι. Το γάλα, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ που το έχω σπίτι το βάζω και έτσι απλά και καλά. Έτσι το να υπάρχει. Της ναι, ναι, ναι. Φαντάσου που έχουμε φτάσει, Φέι. Φαντάσου. Λοιπόν, το γαλατάκι με το βούτυρο και βλέπετε όσο πάρει. Εγώ η συνταγή που σας έχω δώσει είναι ακριβώς για 7 με 8 πατατούλες αναλόγως το μέγεθος. Οπότε είστε από πάνω και βλέπετε για να βγάλετε έτσι ένα βελούδινο, μια βελούδινη ωραία υφή. Και το μόνο που κάνουμε είναι να βάλουμε λίγο αλάτι και πιπεράκι. Έχει ένα μυστικό, δηλαδή μήπως το γάλα είναι χλιαρό. Άγια σου. Λοιπόν, το γάλα με το βούτυρο το έχω βάλει στο κατσαρολάκι, όπως είπα πριν, να είναι ζεστό. Γιατί αν πάει κρύο, θα σφίξει πάρα πολύ η πατάτα μας. Αυτό είναι το βασικό. Γάλα λοιπόν με βουτυράκι, το βάζουμε. Και πόση ώρα μέσα εκεί. Εδώ, πολύ λίγο. Κάνει όλη τη δουλειά την κάνει η Kenwood. Με ένα-δύο ανακατέματα έρχεται και στο κάνει έτσι μια βελούδινη. Α, θα μας τρελάνει με τα τραγούδια, ε. Το έχεις καταλάβει. Φτιάχνεσαι και με τα τραγούδια. Φτιάχνεσαι και με την Kenwood και με τα τραγούδια. Τι να κάνω, βρε Φέι μου, τι να κάνω. Έπινες και κάνω. Δούμε λίγο. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτός είναι ο πουρές μας. Είναι τόσο γρήγορος και εύκολος. Βλέπετε, έχει αυτή τη βελούδινη ωραία υφή. Για μένα, στο εξάρτημα, στο ένα από τα 5 εξαρτήματα, το κάπα της Kenwood, μπορείς να βγάλεις αυτόν θράσο τον πουρέ, τον απόλυτα βελούδινο πουρέ. Άψογος. Μάλιστα. Από πάνω όμως, έχουμε το ψαρονέφρι μας, έχουμε τον πουρέ. Δεν πρέπει να κάνουμε μια πολύ ωραία κρεμούλα, μια σάλτσα. Αυτή εδώ είναι. Ναι. Τη δοκίμασες αυτήν? Όχι, καθόλου. Την έχω βάλει εκεί στο πλάι. Κοίταξε να δεις τι κάνω τώρα σε αυτήν. Σε αυτήν τη σάλτσα. Έχω ζεστάνει απλά την κρέμα γάλακτος. Για να δούμε τα υλικά. Είναι 3 υλικά, δεν είναι περισσότερα. Έχω βάλει 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 250 γραμμάρια παρμεζάνα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Χρησιμοποιώ ένα από τα 20 εξαρτήματα της κουζινομηχανής Kenwood. Και αυτό επειδή έχει το σύστημα θερμορεζίστ, δηλαδή είναι έτοιμο στις απότομες αναλλαγές. Αφήνω λίγο εγώ, καθαρά για θέμα ασφάλειας, αφήνω λίγο την κρέμα γάλακτος να έρθει σε θερμοκρασία. Απλά θέλω να είναι ζεστή. Εντάξει, και βάζω μέσα εδώ την κρέμα γάλακτος. Τέλεια. Στη συνέχεια προσθέτω την παρμεζάνα και βγάζεις μια πολύ γρήγορη κρέμα παρμεζάνας για να συνοδέψεις το ψαρονέφρι σου ή οποιοδήποτε κομμάτι κρέατος θέλεις. Βάζουμε μέσα λοιπόν την παρμεζάνα. Βλέπεις, ζεστή κρέμα γάλακτος.
το εξάρτημα αυτό εδώ πέρα της Kenwood, το blender δεν πρόκειται να πάθει τίποτα απολύτως. Απλά να είστε λίγο προσεκτικοί, να μην καείτε γιατί μπορεί να πετάξει απλά ζεστή κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα και... Και πιπέρι. Και πιπέρι. Και μεράκι. Σήμερα δηλαδή το μεράκι με την Kenwood, μεράκι. Όλα με δύο υλικά τα έχει φτιάξει. Και τα ψωμάκια με δύο υλικά. Και τα ψωμάκια, να δούμε τα υλικά και τα ψωμάκια. Θέλεις. Θέλω. Αυτή εδώ είναι η σαλτσούλα μας. Αυτή είναι η παρμεζάνα, κρέμα γάλακτος. Αυτό είναι. Θράσω δικό σου εδώ, κοίτα. Αυτή είναι η σαλτσούλα μας. Πόπο. Φτιάχνει μια πολύ ωραία σαλτσούλα. Μπορείτε να τη βάλετε είτε σε μοσχάρι, είτε σε χοιρινό, είτε σε κοτόπουλο, είτε σε πατατούλα και ένα βουλάκι έτσι που σας αρέσει από πάνω.